Κυρία Δούρου, καλησπέρα, καλή χρονιά. Είναι η πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Εγώ σας ευχαριστώ, διότι είναι άλλωστε γνωστό ότι αποφεύγω τα στούντιο. Ακόμα και όταν είναι δελεαστικές προτάσεις, όπως η σημερινή πρόταση, να έρθουμε σε έναν πολύ σπουδαίο χώρο για την νεότερη ιστορία της πατρίδας. Και σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Ελπίζω να είμαι καλότυχη για την φετινή χρονιά. Είναι η πρώτη σας, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τηλεοπτική από την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Περιφερειάρχης. Από την ανάληψη των καθηκόντων και την ορκομοσία, σωστά. Είναι η πρώτη ουσιαστικά συνέντευξη στα τρία αυτά χρόνια. Και είναι άποψη. Θέλω να σας πω ότι δεν έτυχε. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τις αποφεύγετε. Ξέρετε, πολλοί συνάδελφοί σας θεωρούν ότι τις αποφεύγω τα τελευταία τρία χρόνια. Την ίδια κριτική δέχτηκα και όταν έγινα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η άποψή μου, η πεποίθησή μου θα σας έλεγα, είναι ότι κατά την προεκλογική περίοδο ο αιρετός, η αιρετή, δίνει τη μάχη ώστε να εξηγήσει στους πολίτες για ποιο λόγο πρέπει να αναλάβει την εξουσία. Μετά όμως την ανάληψη της εξουσίας οφείλει να εργαστεί ώστε να μην μείνουμε στις προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Αν όμως αυτά που έχει υποσχεθεί στη συνέχεια δεν μπορεί να τα κάνει πραγματικότητα, όπως συνέβη στην περίπτωση του δικού σας κόμματος, δεν θα πρέπει να βγείτε και να εξηγήσετε στους ανθρώπους που σας ψήφισαν και σας εμπιστεύθηκαν ότι δεν μπορείτε να το κάνετε? Ας ξεχωρίσουμε καταρχάς τη μάχη που δίνει κάποιος, κάποια στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τη μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εθνικό επίπεδο και θα έλεγα μπορούμε να κάνουμε και έναν απολογισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ας πάω στο δεύτερο που, αν θέλετε, μου είναι και πιο εύκολο. Διότι ούσα τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχω μια απόσταση που μου δίνει μια ψυχραιμία στη ματιά και, αν θέλετε, λιένει την όποια μεροληψία μπορώ να έχω ως μέλος του κυβερνώντος κόμματος. Στην περίπτωση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάτι που για έναν δημοσιογράφο, μία δημοσιογράφο, έναν πολιτικό αναλυτή, έχει μία πολύ σπουδαία πρωτιά, αν μου επιτρέπετε την πιο λαϊκή έκφραση. Τι έχουμε συνηθίσει, τι υπονοήσατε και στην πρώτη σας ερώτηση και στη δεύτερη. Έχουμε συνηθίσει να λέγονται πολλά υπερβολικά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου και άμα τη ανάληψη των καθηκόντων, αυτά να ξεχνιόνται στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν έχει μία περίπτωση ενός Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε στους συμπολίτες και είπε «έχω αυταπάτες και ζητώ οι αποφάσεις που είμαι υποχρεωμένος να πάρω τώρα και που πόρο απέχουν από τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις να είναι αρκετά διαφορετικές και τις θέτω στη βάσανο της εκλογικής ψήφου». Εάν εξαιρέσει κανείς τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είπε το περιβόητο «mea culpa», mm-hmm. αλλά ξέρετε, δεν γνωρίζαμε όλοι τότε λατινικά. Γι' αυτό το είχε πει και στα λατινικά. Ακριβώς. Δεν έχει το παράδειγμα στην νεότερη ιστορία, δηλαδή από το 1821 και μετά, δεν έχει παράδειγμα Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος να βγει και να πει «είχα αυταπάτες». Αρκεί. Δηλαδή το να αναγνωρίζεις εκ των υστέρων ότι όλα όσα είπες προεκλογικά και τα οποία σε έφεραν στη θέση που είσαι σήμερα, αρκεί, κατά τη γνώμη σας? Δεν είπε μόνο ότι είχε αυταπάτες, το οποίο θεωρώ και τουλάχιστον στην περιφερειατική στο Πράτο, ότι ο αιρετός έχει διμέτωπο. Δηλαδή, να επιλύσει τα προβλήματα των συμπολιτών του και την ίδια στιγμή να διαπλάσει ένα διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα άσκηση εξουσίας μακριά από αυτό που μας έφερε στην κρίση χρέους και στην κρίση δημοκρατίας. Άρα, όσον αφορά το διαπαιδαγωγητικό, το πρωτόγνωρα διαπαιδαγωγητικό ηθικά, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο. Όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων, που όταν μιλάμε για την κυβέρνηση, μιλάμε για τα δημοσιονομικούς δείκτες, μιλάμε για το χρέος, μιλάμε για το έλλειμμα, σας λέω ότι πήγε σε κάλπη. Εκλεγήκατε το 2012. Μπήκατε για πρώτη φορά στη Βουλή των Ελλήνων. Δύο χρόνια αργότερα παραιτηθήκατε προκειμένου να θέσετε υποψηφιότητα για την περιφέρεια Αττικής, την πιο ισχυρή περιφέρεια της Ελλάδος. Λένε κάποιοι ότι η αποχή σας από τις συνεντεύξεις είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια που κάνετε να διατηρήσετε άφθαρτη την εικόνα σας σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση περνάνε δύσκολα με την ψήφιση των μνημονίων, τα οποία γλιτώσατε εσείς, γιατί εκείνη την περίοδο ήσασταν ήδη στην περιφέρεια. Ισχύει αυτό? Αυτό, η αλήθεια είναι ότι το διαβάζω κάθε τόσο. Αλλά ξέρετε, δεν το διαβάζω μόνο κατά τα τρία χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι της μεγαλύτερης περιφέρειας της πατρίδας μας. Το διάβαζω και εκείνα τα δύο χρόνια που είχα την τιμή να είμαι τομέαρχης εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ότι γιατί δεν βγαίνω στις τηλεοράσεις και πάει λέγοντας. Αλλά πάμε για τα τελευταία αυτά 3 χρόνια. Ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα που τα παραπολιτικά γεμίζουν περισσότερες σελίδες από τις αναλύσεις για την εξωτερική πολιτική, την κοινωνική πολιτική. Και αυτό που μόλις περιγράψετε με πάρα πολύ ευγένεια έχει μετρήσει πολύ περισσότερες λέξεις από ότι το μεσανατολικό. Εγώ θέλω να πω ότι όταν 40 χρόνια είχαμε το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία που είχαν μία δομή με δελφίνους, βαρόνους, με φράξιες που υπηρετούσαν φιλοδοξίες κάποιον από την νούμερο 2 ή 3 θέση να γίνει νούμερο 1, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αντιληπτό, τουλάχιστον σε χρόνους τέτοιους που κάποιοι δεν θα στεναχωριόμαστε, ότι εδώ μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν είναι αρχηγικό. Είναι ένα κόμμα με πολύ διαφορετικές συλλογικές διαδικασίες που στο παρελθόν είχαν λιδωρηθεί, να σας θυμίσω, για τους 11 αρχηγούς, τις πολλές συνιστώσεις. Έχουν μείνει ελάχιστες. Ναι, έχουν μείνει ελάχιστες, αλλά δεν έχουν μείνει ελάχιστες γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε ο αρχηγός και ενοχλήθηκε από αυτές. Δεν τον είχαν ενοχλήσει καθόλου. Νομίζω ότι έχει απαντήσει και δεν χρειάζεται εγώ να δώσω μια συνέντευξη για να ερμηνεύσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και εγώ. Είμαστε δύο άνθρωποι στην ηλικία των 43 χρόνων που όταν δραστηριοποιηθήκαμε ως φοιτητές στη δεκαετία του 90, πιστέψτε με, είχαμε την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και αν κάποιος έβλεπε την πολιτική και την ενασχόληση με τα κοινά ως καριέρα, ίσως να είχαμε στελεχώσει τα τότε παντοδύναμα κόμματα. Σας το λέω λοιπόν αυτό γιατί μιλάμε για μία σχέση μέσα στις δεκαετίες η οποία έχει διαμορφωθεί και σε ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ στην περιφέρεια δεν ήρθα για να φυλαχθώ από τα μνημόνια και γι' αυτό αν κάποιος παρακολουθήσει λίγο καλύτερα θα δει ότι σε κρίσιμες στιγμές της κυβερνητικής προσπάθειας ήμουν εκεί. Είτε για το δημοψήφισμα, είτε για το τι έπρεπε να κάνουμε σε σχέση με το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακολουθήσω την πιο χυδαία λογική κάποιου συναδέλφου σας που παίζουν με τους δελφίνους και τα παραπολιτικά εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπως έτσι θα συνεχίσω να είμαι. Έχετε δεχθεί πειρά τους τελευταίους 8 μήνες σε δύο περιπτώσεις. Στις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τελευταία με τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στη Δυτική Αττική. Είπατε ότι στο πρόσωπό σας προσπαθούν να βρουν ένα εξηλαστήριο θύμα. Αναφερόσασταν σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός ή και εντός του κόμματός σας. Καταρχάς, τόσο στην περίπτωση των πυρκαγιών του καλοκαιριού, όσο και στην περίπτωση των φωνικών πλημμυρών στη Μάνδρα, λίγο πριν αλλάξουμε χρονιά, θέλω να σας πω ότι εμείς στην περιφέρεια Αττικής, ως δικούσα παράταξη, κάναμε κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Αντί να δείχνουμε δεξιά και αριστερά, αντί να κρυφτούμε πίσω από την αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, βγήκαμε και, αν θέλετε, βγήκα και στο πρόσωπό μου βγήκε η δικούσα παράταξη και ανέλαβε ευθύνη. Και μάλιστα δεν ανέλαβε επικοινωνιακά ή με ένα έξυπνο δελτίο τύπου και μια παρουσία στην τηλεόραση. Την ανέλαβε και ενώπιον της δικαιοσύνης. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, εκτός από την πολιτική, είπατε ότι θα αναλάβετε και τις ποινικές ευθύνες αν προκύψουν. Τις περιφέρειες μη εξαιρουμένης. Βεβαίως, λίγο μετά από αυτό το οποίο λιδωρήθηκε, ήρθε το πόρισμα της αρμόδιας Γενικής Επιθωρήτριας και νομίζω διάβγασε αρκετές από τις αιτιάσεις οι οποίες οδήγησαν στο θρήνο δεκάδων συμπολιτών μας και περιουσιών κατοικιών και βιομηχανιών. Όμως θέλω να σας πω ότι διάβασα και εγώ με τη σειρά μου ότι κάποιοι όταν μίλησα εγώ για εξηλαστήριο θύμα θέλησαν να δείξουν ότι αυτό προέρχεται μέσα από τον δικό μου πολιτικό χώρο. Είναι μια βολική εξήγηση, αλλά πριν απαντήσω σε αυτό, εγώ ξέρω ότι δημόσια πολιτική αιρετή, εκδοτικά και οικονομικά συμφέροντα αναζήτησαν ένα εξηλαστήριο θύμα των δικών τους, όπως δείχνει και το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας, λαθών, τα οποία δεν είναι απλά λάθη. Θέλω να σας πω ότι δεν με ξενίζει ότι γίνεται αυτό, διότι στην Ελλάδα, με όρους αρχαίας τραγωδίας, όταν έχουμε τέτοιου είδους φυσικές ή άλλες καταστροφές, έχεις σχεδόν μια μανιέρα, θα λέγαμε. Ποια είναι η μανιέρα? Εκ των υστέρων έχεις πάρα πολλούς ειδικούς, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ σου λένε ότι το είχαν προβλέψει. Εκ των υστέρων να έχεις πάρα πολλούς ειδικούς που έχουν και τη λύση με το μαγικό ραβδάκι και την αναζήτηση μιας υφηγένειας, ώστε αν θέλετε να σκεπάσει όλους αυτούς και όλες αυτές που μας έφεραν ως εδώ.
Η ανάληψη της ευθύνης, ακόμα και της δικαστικής, ήταν κάτι το οποίο, επειδή δεν έχει συνηθίσει το σύνολο του κόσμου, του πολιτικού και του δημοσιογραφικού, παρόλο που λιδωρήθηκε, θέλω να σας πω ότι είναι κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στη δικούσα παράταξη. Υπόθηκε τότε ότι θα έπρεπε κανονικά να παραιτηθείτε. Δεν παραιτηθήκατε. Σε ποια περίπτωση θα υποβάλλατε παραίτηση? Στην περίπτωση, κοιτάξτε, υπόθηκε αυτό περί παραίτησης και εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αβελτηρία υφισταμένου, είτε πολιτικού είτε υπηρεσιακού, εφιξία πολιτικού προϊσταμένου, στην περίπτωση τη δική μου, παραίτηση. Μονάχα που, όπως έδειξε και το πόρισμα, στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής, που θα μπορούσε, ξέρετε, είναι 2.000 υπάλληλοι, μας λείπουν τουλάχιστον 1.000 υπάλληλοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 4 εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Θα μπορούσε κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας να έχει αμελήσει. Θα μπορούσε κάποιος πολιτικός προϊστάμενος εκ των αντιπεριφερειαρχών μου να έχει άλλες προτεραιότητες. Τότε ναι, όφυλα να παραιτηθώ. Αλλά επειδή τύχη αγαθή, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, στις πρώτες 20 μέρες της ανάληψης, εμείς δεχτήκαμε τότε τη μήνυ των πλημμυρών που χτύπησαν, αν μου επιτρέπετε τη μετεωρολογική έκφραση, σε άλλη περιοχή της Αττικής, ήρθε η ίδια η ζωή και μας είπε προτεραιότητα αντιπλημμυρικό σχεδιασμός. Αντιθέτως, όπως φάνηκε, άλλοι δεν είχαν προτεραιότητα τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Μιλάω και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε συγχρονία αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, κυρία Κατρίτση, το να φτιάξει ένα αποχετευτικό σύστημα, το να αλλάξει τη διαχείριση των απορριμμάτων, το να κάνει ένα αντιπλημμυρικό, το να κάνεις το δευτερεύον δίκτυο αγωγών για την ίδρυυση, δεν έχει κορδέλα, δεν έχει τελετή, δεν έχει εγκαίνια, δεν έχει κάμερας. Και μια πολύ σπουδαία γυναίκα πολιτικός το καλοκαίρι του 2014, η οποία ανήκει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, μου είπε με πολύ τρυφερότητα, παιδί μου, αυτή τη νίκη... Το όνομά της? Είναι η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Μου είπε, παιδί μου, το πρόβλημα με σένα είναι ότι αυτή τη νίκη θα πρέπει να την πληρώσεις ακριβά, διότι θα πρέπει να δουλέψεις πάνω σε υποδομές που δεν θα έχουν δελτία τύπου και photos opportunity. Και έχει δίκιο. Σε σχέση με την καθυστέρηση, 3 χρόνια ήταν στο δασαρχείο. Δεν υπάρχει μια υπηρεσία του κράτους να ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας των δασαρχείων. Γιατί μια αίτηση θα πρέπει επί 3 χρόνια να εξετάζεται και να μην υπάρχει απάντηση? Υπάρχουν υπηρεσίες του κράτους, αλλά στο τέλος της ημέρας, είτε μιλάμε για το τομέα της εθνικής άμυνας, είτε μιλάμε για το τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Οι χρόνοι και η αίσθηση του καθήκοντος και η αίσθηση της προτεραιότητας. Και όπως καταλαβαίνουμε, γι' αυτό η χώρα οδηγήθηκε στον τοίχο της κρίσης χρέους και πάντα λέω και της κρίσης δημοκρατίας. Γιατί δεν είχαμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Άλλος έχει την ανάπλαση μιας πλατείας, άλλος έχει ένα αντιπλημμυρικό. Άλλος έχει τη διαχείριση των απορριμμάτων, άλλος έχει ένα βρεφονιπιακό. Ούτε η πάταξη της γραφειοκρατίας. Γιατί, επαναλαμβάνω, για πολλούς και πολλές, η γραφειοκρατία είναι ένα εξαιρετικό άλοθη διαφθοράς. Πίσω από το άλοθη της γραφειοκρατίας κρυφτήκατε κι εσείς. Σε ποιο θέμα? Με την έννοια, στο μεγάλο, το τραγικό γεγονός του Νοεμβρίου, των πλημμυρών. Η γραφειοκρατία θεωρητικά ήταν ένας από τους λόγους όπου το δασαρχείο Εγάλεο επί 3 χρόνια δεν σ' απαντούσε στην αίτηση για το χαρακτηρισμό της έκθεσης όπου θα γινόντουσαν τα αντιπλημμυρικά. Καταρχάς, κυρία Κατρίτση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν κρύφτηκα. Μάλιστα πήγα στον Αεροπάγο, μπροστά στον Αεροπάγο, και είπα ότι δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω για τους προηγούμενους, δεν θα πω για τη γραφειοκρατία, δεν θα πω για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Ήρθα εδώ να αναλάβω ευθύνη. Το θέμα είναι πριν. Άρα, πριν συμβεί αυτό, 3 χρόνια είναι πάρα πολύ για ένα τόσο μεγάλο έργο. Ακούστε, 3 χρόνια είναι πάρα πολύ, όμως σκεφτείτε ότι ένα πολύ μεγάλο έργο στην πατρίδα μας έχει χρόνο ένταξης, προϋπολογισμό και υλοποίησης που μπορεί να κουμπάει και τα 12 χρόνια. Γιατί έχει συναρμόδιους φορείς. Αντιθέτως, έχουμε ένα παράδειγμα, το οποίο είναι παράδειγμα προς μίμηση. Το αντιπλημμυρικό που φτιάχνουμε και το αποχετευτικό στο Φαλιρικό, το οποίο πηγαίνει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ένας φορέας υλοποίησης, περιφέρεια Αττικής, και βέβαια υπάρχει προτεραιότητα από μέρους μου. Θέλω να σας πω, δεν λέω την άποψή μου, διότι εκτιμώ ότι από την πολλή άποψη και την πολλή ερμηνεία η χώρα αντιμετώπισε την κρίση χρέους και την κρίση δημοκρατίας και δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε και να μιλάμε με παραγόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα. Κρίση δημοκρατίας. Επιμένω για την κρίση δημοκρατίας. Και επιμένω για την κρίση δημοκρατίας όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε πολίτες, πατριώτες του λίκνου της δημοκρατίας, και την ίδια στιγμή
εδώ, στην πατρίδα της Βιάννου, στην πατρίδα των Καλαβρίτων. Έχεις νεοναζιστικό, όχι ακροδεξιό κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ισχυρίζομαι και λέω ότι και για να έρθει η ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία, ισχυρό δημοκρατικό πλαίσιο, κοινωνική συνοχή, τα οποία έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία 7 χρόνια της μνημονιακής περίοδου και έτσι ούτε δημοκρατία ούτε πολιτισμός είναι πολυτέλεια. Και γι' αυτό στην περιφέρεια Αττικής, ανάμεσα στα άλλα, ο πολιτισμός, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αυτό που επιχειρούμε με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελευσίνας το 2021, αυτό που επιχειρούμε με το Μουσείο Καπράλου στην Αίγινα. Θα είστε περιφερειάρχης τότε. Θα έχετε μάλλον υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για να είστε περιφερειάρχης και να το απολαύσετε από την ίδια θέση. Η παρέτηση το 2014 από την ασφάλεια της βουλευτικής θέσης ενός κόμματος που όλα δείχναν ότι θα γινόταν κυβερνητικό για να δώσω τη μάχη μια που πέρασε δύσκολα όμως μετά. Κοιτάξτε, άμα δεν θέλεις να σηκώσεις να πεις το χέρι σου ναι σε όλα, φεύγεις. Δεν είναι δυσκολίες αυτές. Ξέρετε, η απαξίωση της πολιτικής έχει έρθει και από τις μικρές συμπεριφορές. Δεν έχει έρθει μόνο από τις μεγάλες. Άρα, καμιά φορά λέω ότι συχαίνω με τη θυματοποίηση, ιδίως των γυναικών αιρετών, όταν υφίστανται διακρίσεις. Ξέρετε γιατί συχαίνομαι, διότι βεβαίως υφιστάμεθα διακρίσεις. Βεβαίως εγώ κρίνομαι από το χρώμα των μαλλιών μου, από τον ντύσιμό μου, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκάστοτε δεν θα κρυθεί. Ναι, αλλά δεν είμαι στη χειρότερη δυνατή μοίρα, διότι υπάρχουν γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις και δεν έχουν το δημόσιο λόγο τόσο της καταγγελίας, όσο και της ανατροπής δια των νομοθετικών ρυθμίσεων. Σας λέω λοιπόν ότι μάλλον δεν με έχουν διαβάσει καλά, διότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εξουσία και ανάληψη εξουσίας, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στο κεντρικό εθνικό, αν θέλετε, επίπεδο, πρώτα απ' όλα σημαίνει εκπλήρωση αποστολής. Γι' αυτό και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, για να μην έχουμε κι εμείς μνήμη έτσι εκλεκτική και αλακάρτ, χρειάστηκε αρκετές φορές να πω ότι εγώ θα μείνω. Επειδή ήταν πολύ σημαντικό για τον ΣΥΡΙΖΑ το να καταφέρει να κερδίσει την περιφέρεια, κάτι το οποίο με εσάς μπροστά το κατάφερε, έδειξε τη δυναμική του κόμματος εν ώψη των κοινοβουλευτικών εκλογών που θα ακολουθούσαν, αλλά σε αυτό συντέλεσε σίγουρα και η επιλογή της υποψηφιότητάς σας. Ο περιφερειάρχης για κάποιους λένε ότι είναι ένας μικρός πρωθυπουργός. Με το οποίο εσείς διαφωνείτε, δεν σας αρέσει. Δεν αρέσει σε κάποιους άλλους, γι' αυτό δεν αρέσει και σε εσάς. Όχι. Με τη λέξη τα έχετε. Θα σας πω, ο μικρός πρωθυπουργός είναι σαν το ξύδι που το λέμε γλυκάδι. Ιδίως ο περιφερειάρχης της Αττικής είναι, ξέρετε, είναι ευλογία και κατάρα, αν μιλήσετε με άλλους περιφερειάρχες της πατρίδας μας, διότι είναι πιο κοντά στην κεντρική κυβέρνηση και μπλέκουν στα πόδια του τα υπουργεία. Αυτό λοιπόν που έχουμε πετύχει εμείς είναι, αν θέλετε, να βάλουμε την περιφέρεια στην κεντρική πολιτική σκηνή ως διοίκηση, και αυτό, ξέρετε, έχει όπως τα νομίσματα και τη μια πλευρά και την άλλη. Δηλαδή, αισθανόμαστε ξαφνικά ότι η περιφέρεια είναι κάτι για το οποίο μιλάει ο κόσμος, αλλά αισθανόμαστε κιόλας ότι σαν να υπάρχει μόνο η περιφέρεια Αττικής. Χιονίζει στην Αττική και περιμένουμε τη Δούρ, μη γίνει κάτι. Χιονίζει κάπου αλλού, είναι φυσικό φαινόμενο. Βρέχει στην Αττική, δεν υπάρχει υπουργείο, δεν υπάρχει δήμαρχος, δεν υπάρχει δασαρχείο, υπάρχει μόνο η Δούρου. Βρέχει σε άλλη περιοχή της πατρίδας, είναι φυσικό φαινόμενο. Αισθάνεστε στόχος? Γιατί έχετε μιλήσει για στοχοποίησή σας. Αισθάνομαι ότι αυτά συνήθως πάνε μαζί. Δηλαδή. Δηλαδή ότι αν, ας πούμε, πιστεύεις ότι η εξουσία είναι αποστολή και ευθύνη, και αν πιστεύεις ότι λειτουργείς ως ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα, δεν είναι η Δούρου μόνη της, που θέλεις με κάποιο τρόπο η περιφέρεια και ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης να ακούγεται, τότε μέσα και λίγο στην κρεατομηχανή του παραπολιτικού είμαστε και στοχοποιημένοι. Αλλά πάνε μαζί αυτά. Έχετε μιλήσει και για λογικές μονταζιέρας. Μιλώντας για την στοχοποίηση, είναι μία λέξη που τελευταία χρησιμοποιήθηκε αρκετά και από υπουργούς της κυβέρνησης. Δεν ήταν μία λέξη την οποία συνήθιζαν να λένε, με την έννοια ότι τα πολιτικά πρόσωπα ανέκαθεν δέχονταν αυστηρή κριτική. Μπορεί οι ίδιοι εσείς να θεωρείτε ότι είναι άδικοι, αλλά ανέκαθεν ήταν στο στόχαστρο μιας κριτικής. Έχετε απόλυτα δίκιο και συνηθίζω να λέω ότι από τον Αριστοφάνη και μετά, όχι πάντα όπως είπατε εσείς απλά, ο πολιτικός, ο αιρετός, θα μου επιτρέψετε,
αυτός που εκτίθεται δημόσια οφείλει και να υφίσταται κριτική ή αν θέλετε και να στοχοποιείτε. Το στοχοποιείτε δεν είναι ωραία λέξη. Απλά όταν βρίσκεται στο επίκεντρο, θα σας έλεγα, δέχεται κριτική. Το στοχοποιείτε σημαίνει ότι είσαι στο στόχο μερίδας τύπου, δημοσιογράφων. Να σας πω, κυρία Κατρίτση, αυτό που ίσως έτσι έχει μπει πολύ στη δημόσια κουβέντα δεν είναι τόσο η στοχοποίηση όσο η δολοφονία χαρακτήρων και το bullying. Καινούργιες επίσης εκφράσεις. Αυτό είναι. Βέβαια, η γλώσσα, όπως λέει και ο Χαραλαμπάκης και ο Μπαμπινιώτης, ακολουθεί την ζωή, την κοινωνική. Βαριές εκφράσεις για πράγματα τα οποία γινόντουσαν. Όχι, ακούστε. Χρόνια. Αυτό σας λέω, από τον Αριστοφάνη λοιπόν και μετά, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ο πολιτικός οφείλει να ελέγχεται και οφείλει να υφίσταται κριτική. Ναι. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τα fake news, για να πω και εγώ έναν όρο που έχει προσθεθεί, ή αυτό που διεμείβεται στα social media, ή που πολλές φορές παρακολουθώ δελτία ειδήσεων τηλεοπτικών καναλιών και λέω, μα χάσιμο χρόνο, απλώς θα μπορούσα να δω το timeline μου στο Facebook. Με την έννοια ότι ο δημοσιογράφος, ο ερευνητής και δυστυχώς και ο αιρετός, αντί να είναι ταγός της ενημέρωσης ή ταγός της διοίκησης και των πολιτικών προτεραιοτήτων, έρχεται να ακολουθήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος πάντων, πάμε όμως πίσω σε αυτό. Στη δολοφονία χαρακτήρα. Ναι, εγώ σας είπα ότι συχαίνω με τη θυματοποίηση. Πώς, γιατί λοιπόν το κάνετε αυτό σε σχέση με το άτομό σας? Το να συχαίνω με τη θυματοποίηση και να περιφέρομαι, ας πούμε, στα τηλεοπτικά πλατό και στα κανάλια ολοφυρώμενη, είναι πολύ διαφορετικό από το να απουσιάζει η προσωπική ευθυκρισία, να καταλάβω ότι αυτή τη στιγμή απέναντι είτε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνη, είτε σε ανθρώπους με τους οποίους το πολιτικό πρόταγμα και το πολιτικό πρόγραμμα σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής τους αντιστρατεύεται, εγώ θα στοχοποιηθώ. Άρα δεν είναι αντιφατικό το να μπορείς να είσαι σε θέση να δεις ποιοι είναι οι πολιτικοί σου αντίπαλοι, και την ίδια στιγμή όμως να έχεις μια στάση που να λες ότι επειδή έχω τους συγκεκριμένους πολιτικούς αντιπάλους που δια εκδοτικών συμφερόντων, τηλεοπτικών ή άλλων με έχουν στοχοποιήσει, εγώ να περιφέρομαι δημαγωγώντας, δημιουργώντας ένα φανατισμό, διότι ξέρετε, έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός Έλληνας ότι ο φανατισμός ακόμα και ως δείγμα αγάπης είναι επικίνδυνος, διότι καθιστά τον πολίτη εκλογέα στο να μην είναι σε θέση να σκεφτεί ο ίδιος. Γι' αυτό συχαίνω με τη θυματοποίηση και γι' αυτό, ενώ γνωρίζω ότι έχω στοχοποιηθεί, δεν περιφέρομαι με ένα δάκρυ εδώ. Κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ, επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Η επόμενη μέρα στην πολιτική, την οικονομία και την καθημερινότητα. Τα γεγονότα, οι προεκτάσεις και οι πρωταγωνιστές τους. Κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Για σένα που ξέρουμε ότι στηρίζεις την επιτυχία της επιχείρησής σου, σε συνεργάτες που μπορείς να εμπιστευτείς, στα καταστήματα Κοσμοτέ θα βρεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο για να σου προτείνει τις κατάλληλες λύσεις επικοινωνίας και θα έχεις πάντα δίπλα σου τους έμπειρους και άρτια εξοπλισμένους τεχνικούς τη στιγμή που τους χρειάζεσαι. Αλλά και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του 13818 για να σε καθοδηγεί και να σε συμβουλεύει σε ό,τι και αν χρειαστείς. Γιατί όταν ξέρεις κάποιον καλά, μαθαίνεις να τον φροντίζεις καλύτερα. Εξυπηρέτηση Κοσμοτέ για επιχειρήσεις. Μοναδική, όπως εσύ. Τα βιενέζικα βάλς του Johann Strauss, τα κύματα του Δουνάβεως, στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης, 10 Φεβρουαρίου. Από το διάσημο μπαλέτο και ορχήστρα της Βουδαπέστης. Athens Fashion Trade Show. Όλη η μόδα είναι εδώ. 510 εκθέτες, ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ και μπιζού στη μεγάλη έκθεση μόδας. 26 έως 29 Ιανουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Rota Fashion News. Γεια σας.
Είμαι ο Red Button και θα σας δείξω πώς λειτουργεί η υβριδική τηλεόραση. Εσείς χρειάζεστε μία Smart TV συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Τα υπόλοιπα είναι απλά. Με το που πατήσετε το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας, μπαίνετε σε έναν μαγικό κόσμο. Αυτό είναι το μενού. Για πρώτη φορά έχετε εσείς την επιλογή να διαλέξετε. Για παράδειγμα, δείτε On Demand. Εκατοντάδες ώρες τηλεοπτικού προγράμματος για να βλέπετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Earth Play 24+. Καιρός. Πρόγραμμα. Ραδιόφωνο. Έχει κι άλλα. Κι όλα αυτά είναι ελεύθερα, δωρεάν, διαδραστικά. Μάθετε περισσότερα στο hybrid.air.gr. ERT Υβριδική. Πρώτα από την ERT. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση με το Ρουβίκονα, πρόσφατα έγινε η επίθεση στην Ισραηλινή πρεσβεία με μπογιές. Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τόσκας, είπε ότι θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να συλληφθούν. Τα ονόματα των μελών του Ρουβίκονα, κάποια τέλος πάντων μέλη, είναι γνωστά στην αστυνομία με την έννοια ότι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν. Αυτό δεν το έχω εικόνα, αλλά. Παρά το γεγονός ότι έχουν επιτεθεί και στην περιφέρεια, έχουν σπάσει τα τζάμια. Έχουν μπει στον προάβλιο χώρο του Μαξίμου, έχουν μπει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, δηλαδή δεν έχει μείνει και κάτι. Έχουν επιτεθεί στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας και της Ισπανίας. 8 επιθέσεις μέσα σε 2 μήνες. Στην περίπτωση της περιφέρειας κάνατε μήνυση. Όχι, αλλά γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το Ρουβίκονα. Ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη επίθεση που έχουν δεχθεί τα γραφεία της περιφέρειας. Στο παρελθόν. Όχι, αλλά δεν σας ενοχλεί. Θα σας πω. Θα σας... Με την έννοια ότι κάποιος έρχεται, σας πετάει fake volant, σας λέει την ταυτότητά του, σπάει τα τζάμια της περιφέρειας, έχουν προηγηθεί επιθέσεις, οι οποίες αντικειμενικά είναι απαράδεκτες. Δεν μπορεί να επιτίθεσαι σε μια πρεσβεία, δεν μπορεί να μπαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ως πολιτικό πρόσωπο, δεν θεωρείτε ότι πρέπει να μπει κάποια στιγμή τέλος στη δράση του? Είναι σαν να είχαμε συνεννοηθεί τι θα πω στην προηγούμενη, σας ερώτηση ως απάντηση και κάνουμε γέφυρα, όπως λέμε, με αυτό που θα σας πω τώρα. Σας έλεγα λοιπόν ότι τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, εξαιτίας και της θέσης, είναι σε πολύ κεντρικό σημείο, έχουν δεχθεί κατά καιρούς επιθέσεις από διάφορες ομάδες. Αυτό εμένα που με έχει απασχολήσει ως πολίτης, όχι ως πολιτικό πρόσωπο όπως με ρωτήσατε, είναι ότι ο Ρουβίκονας φαίνεται να καταλαμβάνει θέση, να γίνεται πολιτικός ρέκτης. Και θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους αν στις ανακοινώσεις και στη δράση του Ρουβίκονα υπάρχουν συμπολίτες μας που βρίσκουν έκφραση. Μήπως το κράτος τότε θα πρέπει να σταματήσει τη δράση, εφόσον από ό,τι καταλαβαίνω εσείς δεν συμφωνείτε με αυτά? Κοιτάξτε, κυρία Κατρίτση. Τις ενέργειες αυτές δεν συμφωνείτε. Να σας πω κάτι, το κατασταλτικό θα είναι το εύκολο. Γιατί το κάνετε αφού είναι εύκολο? Φαντάζομαι, ξαναλέω, δεν θα μπω στα παπούτσια των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή μπορεί να επιχειρούν σε επίπεδο ελληνικής αστυνομίας. Αλλά θέλω να μου κάνετε τη χάρη να μείνουμε σε αυτό. Ότι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται μέσα από αυτούς τους ακτιβισμούς, ως την ώρα ακτιβισμοί που δεν έχουν διακινδυνεύσει τη σωματική ακαιρεότητα συμπολίτη, είναι θέμα. Αν μπει ένας οποιοσδήποτε πολίτης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα τον συλλάβουν, ναι ή όχι? Αν δεν τον συλλάβουν, έχουμε θέμα σαν χώρα. Έτσι δεν είναι? Τους συγκεκριμένους, γιατί δεν τους συνέλαβαν? Αυτό πραγματικά, επειδή έγινε 2 μέρες μετά τις πλημμύρες, είναι και κάτι που δεν το παρακολούθησα ιδιαίτερα. Φωτογραφίες είδα μόνο στον προάβλιο χώρο. Αλλά, σκεφτείτε, ανεβάστε. Ναι, θα σας έλεγα όμως ότι με το βάρος της θέσης μου ως αιρετή, και επειδή δεν θέλω να λέω ευκολίες, φαντάζομαι ότι θα αναζητούν. Αυτοί που να αναζητήσουν, έτσι? Δεν είναι δουλειά ούτε της Κατρίτσης ούτε της Δούρου να αναζητά. Όχι, ο κύριος Τόσκας τους αναζητά, αλλά δεν μπορεί να τους βρει προφανώς. Ο διαχωρισμός εκκλησίας, κράτους, τον οποίο πρέσβευε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν εκλεγεί, ήταν ένα από τα συνθήματα που υπήρχαν. Βγήκε η κίνηση των 53 και μίλησε για τον διαχωρισμό που δεν έχει γίνει ακόμα, λέγοντας μάλιστα ότι η Εκκλησία επεμβαίνει πάρα πολύ ακόμα και στο ποιος θα είναι ο αρμόδιος υπουργός.
Προφανώς, δεδομένου ότι ο κύριος Φίλης έφυγε εν μία νυχτή όταν προσπάθησε να περιορίσει την εξουσία της Εκκλησίας. Θα υπάρξει διαχωρισμός μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της κυβέρνησης, μέχρι να έχουμε εκλογές, ή πιστεύετε ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με το ίδιο καθεστώς όπως ήταν και πριν γίνεται κυβέρνηση, όπως είναι και σήμερα? Ευελπιστώ και έτσι αγωνιώ για τα συμπεράσματα που θα δοθούν στη δημοσιότητα σε σχέση με τη δουλειά που έχουμε κάνει στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί, κυρία Κατρίτση, το ζήτημα της διάκρισης της Εκκλησίας με το κράτος είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών να δούμε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Την ίδια στιγμή, αυτό και που φωτισμένοι πατέρες της Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας έχουν υπομνηματίσει, όχι μόνο άνθρωποι λαϊκοί, κοσμικοί, είναι ότι μιλάμε για μία σχέση που περνάει μέσα από τις δεκαετίες, που έχει εξαιρετικά στρεβλές και παθογενείς συμπεριφορές επιδείξει, που αφού σας αρέσει να λέμε γενικά για τους πολιτικούς, όπως λέμε για τους δασκάλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν ήταν λίγες φορές που μητροπολίτες υπεδείκνυαν τη σωστή υποψήφια βουλευτή έναντι μιας άλλης, και το ανάποδο, πολιτικοί που θα γκρέμιζαν την εικόνα της Παναγίας Σουμελά προκειμένου να κρατούν και αυτοί το υποπόδιο στην περιφορά. Και αυτά, πέρα από την συνταγματική αναθεώρηση που έχουμε ανάγκη, πιστέψτε με, θα κάνουν και πάρα πολλά χρόνια να εμπεδωθούν ως νοοτροπίες που πρέπει να τις αφήσουμε πίσω, γιατί είναι προσβλητικές και προς την πίστη του ένθεου συμπολίτη μας και προς την έννοια του πολίτη. Αυτό το citizenship, αν μου επιτρέπετε τη μετάφραση, πολιτότητα, στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που δεν το έχουμε εμπεδώσει και δεν το έχουμε εμπεδώσει οι πολίτες, γιατί δεν το καλλιέρισε και κάποιος. Δηλαδή, έχουμε μάθει να είμαστε εκλογείς, έχουμε μάθει να είμαστε οπαδοί ομάδων, αλλά δεν έχουμε μάθει να είμαστε πολίτες που έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Φύγαμε από το θέμα του διαχωρισμού. Διαχωρισμό θα έχουμε? Ναι, μα νομίζω ότι είναι ζητούμενο. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στο προάβλιο της Βουλής το έθεσε και ως στοίχημα. Ξέρετε, θέμα είναι να δούμε αν θα το κερδίσει το συγκεκριμένο. Ναι, σε βάθος χρόνου θα κρυθούν όλα. Πριν τις επόμενες εκλογές. Σε βάθος χρόνου θα κρυθούν όλα. Εκλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους, όπως συζητάμε και στη διαβούλευση για τη συνταγματική αναθεώρηση, να εξαντληθεί έστω και για μία φορά μία τετραετία. Μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Με μισθούς και συντάξεις να έχουν κατακριμνιστεί. Με τον ένφια να μην έχει καταργηθεί, με υπέρογκους φόρους σε όλους, με μεσαία τάξη να την εξαφανιστεί. Λένε αυτοί που μιλούν για εκλογές νωρίτερα, μέσα στο 18, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι παροχές, οι προεκλογικές. Μιλώντας για την ανακοίνωση πρόσληψης 53.000 δημοσίων υπαλλήλων, για μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, για κάποιες μειώσεις που λέγεται ότι θα γίνουν σε σχέση με τους υπέρογκους φόρους που υπάρχουν πλέον σε όλους, με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εσείς, ως πολιτικός, δεν βλέπετε καμία πιθανότητα οι εκλογές να διεξαχθούν μέσα στο 18? Σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Ακούστε τώρα, δεν πίνουμε και ελληνικό για να το γυρίσω. Όχι, δεν το γυρίσω. Γιατί το καπουτσίνο δεν τον βλέπεις. Επειδή είστε πολιτικός, δεν θα χρειαζόταν. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι εγώ ως πολίτης και δευτερευόντως ως περιφερειάρχης λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν. Το πότε θα γίνουν και αν μπορεί να γίνουν το 18 και αν πρέπει να γίνουν το 18 είναι μια κουβέντα η οποία μπορεί να γεμίσει μονόστιλα. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν το 18 και επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία υπομνηματίσατε δεν είναι παροχολογία. Είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που χρειάστηκε τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να γίνει πράξη. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Guardian είχε πει ότι όταν εξελέγει δεν είχε την εμπειρία, δεν γνώριζε ότι έκανε αρκετά λάθη, κυρίως σε σχέση με την επιλογή των προσώπων που τοποθέτησε σε θέσεις κλειδιά. Η γνώμη σας για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, είναι η ίδια σήμερα που είχατε και πριν τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση? Και ποια είναι αυτή? Είμαι της άποψης ότι στο τέλος γράφει το Κοντέρ και για κάποιους ανθρώπους έχει γράψει. Η άποψή μου είναι κάτι που δεν θα σας ξαφνιάσει. Εγώ γενικά δεν μπορώ όταν οι άλλοι κραυγάζουν. Καταλάβατε, όταν κάνουν φασαρία, να το πω απλά. Διότι επιμένω με τα μετρήσιμα αποτελέσματα.
και όχι με τους συμβολισμούς που και αυτοί έχουν ένα νόημα στην άσκηση εξουσίας. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν πιο, αν θέλετε, με γωνίες και σκληρώσεις στην αξιολόγηση των λαθών του, όπως θέλει να λέει, παρόλο που σε μια συλλογική προσπάθεια είναι βέβαια γενναιόδωρο, δείχνει ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, αλλά δεν ήταν ενός ανδρός επιλογή. Θέλω να σας πω όμως ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, ήταν συλλογικές αυτές οι διαδικασίες. Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε να απολογηθεί ο ίδιος για μια σειρά προσώπων. Εννοείται ότι δεν ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Γενικά δεν μπορώ να πω το συγκεκριμένο, αλλά λέω για μια σειρά προσώπων, τουλάχιστον στην αριστερά γίνεται μια προσπάθεια να μην είναι ενός ανδρός, μιας γυναικός. Οπότε είναι ακόμα πιο γενναιόδωρο και υπεύθυνο ότι αυτός ανέλαβε τις ευθύνες για όλα τα εντός πολλών εισαγωγικών λάθος, γιατί ξέρετε. Όταν γράφει στο τέλος το κοντέρ, το ποιος ήταν σωστός και ποιος ήταν λάθος, θα το δούμε μέσα στο χρόνο. Δεν μπορούμε να το δούμε μέσα στο μήνα. Θεωρείτε αγενεόδωρο το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός έχει την πολιτική ευθύνη για τα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία μάλιστα ευθύνονται και για την πολιτική που θα ακολουθηθεί και για το τι θα υποστεί ένας ολόκληρος λαός. Να σας προλάβω. Εκ του νόμου, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός φέρει την ευθύνη για την επιλογή των προσώπων, ιδίως όσον αφορά. Είτε είναι δική του απόφαση, είτε κάποιον που βρίσκεται πίσω. Τον Θόκο. Απλώς λέω ότι, μιλώντας, αν θέλετε, λίγο πιο προσωπικά και έχοντας γνώσει ότι επιχειρείται αυτή τη στιγμή η διακυβέρνηση του τόπου να μην παίρνει μόνο υπόψη σε συνταγματικές επιταγές, αλλά να αλλάξει και το ήθος, το ηθικό υπόδομα της διακυβέρνησης, που δεν έχει τον αρχηγό δικτάτορα που πρέπει να τον τρέμεις, ήταν γενναιόδωρο από μέρους του. Διότι είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι όχι στα προνόμια όλοι μαζί και στην ευθύνη μόνη μου. Ήταν μια γνώμη την οποία είχατε και προηγουμένως. Ναι, ναι. Την είχατε πει στον Πρωθυπουργό τότε. Αλλά όχι, γιατί μην ξεχνάτε ότι εγώ στην περιφέρεια της είμαι από το Σεπτέμβριο του 2014. Δεν συναντάτε τον Πρωθυπουργό όμως από τότε. Βεβαίως, αλλά όταν συναντώ τον Πρωθυπουργό ή όταν συναντώ και άλλους υπουργούς, έχω προτεραιότητες. Και να σου πω και την αλήθεια, τώρα που αναστοχάζομαι, με αφορμή την ερώτησή σας, σε καμία από τις συναντήσεις δεν είχα μπει στο ρόλο του κριτή 3, 4, 5. Δεν χρειάστηκε κιόλας. Νομίζω η ίδια ζωή τα έλυσε. Ήσασταν ένα πρόσωπο που βρίσκονταν πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό προεκλογικά. Αυτό δεν συνέχισε να υφίσταται και μετά. Και ισχύει και τώρα. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω να είμαι ψιθυρίστρια στο αυτή. Όχι, αλλά μπορεί να το πείτε ανοιχτά τη γνώμη σας. Αυτό. Δεν σας και ρωτάει την... όχι, τη λέτε εσείς. Όχι μόνο με ρωτάει και τη λέω, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ την είπα και στο συνέδριο του κόμματος. Παρουσία τηλεοπτικών καμερών. Διότι, ξέρετε, οι άνθρωποι που κρύβουν ή οι άνθρωποι που λένε ψέματα, στα 43 μου λένε είναι άνθρωποι που είναι φοβισμένοι. Κάποιος που ψιθυρίζει και δεν λέει ανοιχτά την πρότασή του ή την άποψή του, ή κάποιος που λέει ψέματα, είναι ο άνθρωπος που φοβάται. Και δεν μπορεί να θρήσει κάποιος τα πολλά άλλα ατόματα που έχω το φόβο. Δεν φοβάμαι, δηλαδή, και άρα δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέματα ή δεν έχω κανένα λόγο να μην πω αυτό που πιστεύω στην κάμερα, στην εκπομπή της Κατρίτση ή στο μικρόφωνο ενός συνεδρίου που μπορεί να έχει 2.000 συνέδρους. Η σχέση σας με τον Μέγαρο Μαξίμου, ποια είναι? Αυτή που οφείλει να είναι ως Περιφερειάρχου Αττικής και αυτή που οφείλει να είναι ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κυβερνώντος Κόμματος. Βοηθήστε με να καταλάβω ποια είναι αυτή. Είναι αυτή η αγωνία που έχω ότι ακόμα και για να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα πρέπει να αλλάξουμε το ηθικό υπόδειγμα εξουσίας. Άρα η διάδρομη του Μαξίμου, λέγω, πρέπει να είναι άδειοι. Είναι. Και ως επιτοπλίστων είναι άδειοι, γιατί το γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού ανοίγει εύκολα την πόρτα του. Άρα δεν χρειάζεται να παλεύει σαν το πολιτικό ποντίκι να είσαι κάτω στους διαδρόμους. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και μία άλλη πρωτιά αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός στους 13 περιφερειάρχες τους βλέπει και μάλιστα από κοινού πήραμε την απόφαση και κάναμε τα αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη τη χώρα. Θέλω να πάμε λίγο στα Εξάρχεια. Πηγαίνατε στα Εξάρχεια? Πήγαινα γιατί η σχολή μου, το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, στεγάζονταν σε αυτό το υπέροχο κτίριο του Τσίλερ, από τα λίγα που έχουν μείνει, στη Σόλωνος, και πήγαινα, ναι, πήγαινα. Από τότε έχετε να πάτε? Όχι. Απλώς τα τελευταία χρόνια
Όπως αρέσει σε κάποιους περιφερειακούς μου συμβούλους να με λένε, έχω καταστεί ηγουμένη και δεν περισσεύει χρόνος, και αυτό το λέω με παράπονο προς Θεού, επιλογές, δεν περισσεύει χρόνος, ξέρετε, για ένα ποτό όπως περίσσευε στο... Αν είχατε χρόνο θα πηγαίνατε στα Εξάρχεια. Ναι, γιατί να μην πάω. Ρωτώ. Επειδή ναι, θεωρείται από πολλούς Άββατο, ένα Άββατο στο κέντρο της Αθήνας, και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτό, με την έννοια ότι οι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί είναι τρομοκρατημένοι, όταν η αστυνομία υπάρχει ένα σημείο της Αθήνας που δεν μπορεί να μπει και να επέμβει, αυτομάτως είναι πολύ λογικό οι κάτοικοι να ζητούν την παρέμβαση του κράτους. Δεν σας ενοχλεί αυτό? Παρακολούθησα, πρέπει να ήταν εκεί γύρω τον Οκτώβριο και εν όψη της 17ης Νοέμβρη, παρακολούθησα με μεγάλη μου λύπη τον δημόσιο διάλογο που, όπως και εσείς μόλις αναφέρατε, μίλαγε για το Άββατο των Εξαρχείων, και το θεώρησα και πάρα πολύ επικίνδυνο να συζητάμε έτσι. Παρακολούθησα τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρειάστηκε πολύ να μπουν στη λογική του ρεπόρτερ, καταδεικνύοντας ότι αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση ήταν υπερβολικά επικίνδυνα και επικίνδυνα υπερβολικά, για τον αριθμό των συλλήψεων, για τον αριθμό των κλοπών, για το πόση παραβατικότητα τα προηγούμενα χρόνια του ξένιου Δία, να θυμίσω, άλλος πικρός εφημισμός, έχει κατά πολύ αλλάξει. Για μένα λοιπόν στα Εξάρχεια, και τα Εξάρχεια δεν είναι Άβατον, κυρία Κατρίτση, είμαστε, αν θέλετε, σε αυτήν την οπαδική λογική, είμαστε αυτοί που θέλουμε τα Εξάρχεια Άβατον, και είναι και οι άλλοι που λένε ότι τα Εξάρχεια είναι Άβατον. Πώς μιλάμε για τα Εξάρχεια? Από ποια είναι η προτεραιότητα, ποια είναι η ιεράρχηση, η ασφάλεια, η καθαριότητα, η πολιτιστική δράση και η συνοχή, η επιχειρηματικότητα, που συζητάμε. Γιατί κάνετε επιμερισμό? Γιατί, ξαναλέω, η ασφάλεια των πολιτών είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει να διασφαλίζει το κράτος σε έναν πολίτη. Εγώ λέω ότι και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Για όσο καιρό συζητάμε γύρω από το περιβόητο Άββατο των Εξαρχείων, δηλώνουμε αριστερά-δεξιά ότι προφανώς δεν μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα που έχει αυτή η γειτονιά. Άρα, και έχει προβλήματα αυτή η γειτονιά. Για σας δεν υπάρχει Άββατο. Μου είπατε προηγουμένως ότι η αστυνομική... Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει Άββατο στο μυαλό κάποιου που θεωρεί ότι η ελευθερία σκέψης πρέπει να έχει όρια. Και εμένα με ενοχλεί ότι το 2018 εμείς επαναφέρουμε ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να ήταν λυμένα και για την αξιωματική αντιπολίτευση και για την κυβέρνηση. Είναι αυτό που σας λέω, αν έχουμε μια σοβαρή πολιτική ασφάλειας και αντικλιματική, η οποία θα ισχύει για τα Εξάρχεια, θα ισχύει για το Εγάλαιο, θα ισχύει και για το Μενίδη. Και να μην ανακαλύπτουμε τα Εξάρχεια κάθε 17 Νοέμβρη, να μην ανακαλύπτουμε το Μενίδη κάθε φορά που έχουμε έναν πυροβολισμό στον αέρα. Πάμε σε ένα πάρκο από τα ελάχιστα που υπάρχουν στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, εκτός από τον Εθνικό Κήπο, το πεδίο του Άριος. Νομίζω ότι είναι οι μοναδικές οάσεις πρασίνου στη Τσιμεντούπολη, μέσα στο κέντρο. Μέσα στο κέντρο, ναι. Κάποτε ήταν εξαιρετικό προνόμιο για κάποιον να μένει δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κέντρο παραβατικότητας από διαφόρους, ότι είναι κέντρο τοξικομανών. Εσείς ως περιφέρεια κάποια στιγμή αρχίσατε να κάνετε μια προσπάθεια για την αναμόρφωση κάποιων χώρων. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μια οικογένεια δεν μπορεί να πάει με το παιδί της, άρα ποιο είναι το νόημα? Έχετε πει ότι είναι θέμα αστυνόμευσης, για το οποίο δεν ευθύνεται η περιφέρεια. Το ερώτημα όμως ενός πολίτη είναι, δεν μπορεί να τα βρείτε? Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στα πολλά, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, το αποχετευτικό σύστημα, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν περιποίησαμε τιμή στο πράσινο. Έχουμε, αν θέλετε, το χειρότερο κλάσμα κατοίκου, ευρωπαίου κατοίκου, σε σχέση με το πράσινο που το αναλογεί. Και γι' αυτό το πεδίο του Άρεως έγινε προτεραιότητά μας. Ξέρετε, όταν αναλάβαμε εμείς, το πεδίο του Άρεως ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχαμε προβλήματα με έκπτωτους εργολάβους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να κηρυχθεί έκπτωτος ένας εργολάβος. Βρήκαμε τα κτίρια σε δραματική κατάσταση, και τα κτίρια και οι φιλοσιές, ας πούμε, οι όποιες φιλοσιές εντός του πεδίου του Άρεως ήταν καταφύγιο συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τις εξαρτήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ήδη κάνει εγκαίνια στο Οικονομίδη. Έχουμε βάλει ιδιωτική φύλαξη. Δηλαδή, εσείς τι μου είπατε πολύ ευγενικά, μα καλά δεν μπορείτε να τα βρείτε με την ελληνική αστυνομία και το αρμόδιο Υπουργείο?
Και επειδή δεν θεωρώ ότι τα πράγματα είναι θέμα πολιτικής βούλης ή θέλησης ή καλής αφετηρίας και πρόθεσης, μέχρι να μπορέσουν οι δύο φορείς της ελληνικής δημοκρατίας να παράξουν αποτέλεσμα, εμείς στην περιφέρεια Αττικής έχουμε βάλει ιδιωτική φύλαξη. Άρα, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πάρει το παιδί του και να φύγει. Βεβαίως, και να σας πω την αλήθεια. Είναι καθαρό το πάρκο. Αν δεν μου προτείνατε να συναντηθούμε εδώ, σε αυτό το ιστορικό κτίριο για την ελληνική δημοκρατία. Στο πάρκο. Ναι, όπως έχω πάει με αρκετούς συναδέλφους σας και έχουμε πάει και στο πεδίο του Άρους και στο πάρκο του. Το θέμα δεν είναι να πάμε στις 12 ή στις 2 το μεσημέρι. Όχι. Το θέμα είναι να μπορεί ένα παιδί. Να πάει απόγευμα. Ναι, να πάει απόγευμα και το σκοτεινιάσει να μην φοβάται πως συμβεί οτιδήποτε. Ναι, και προσέξτε, σε αντίθεση με όσα προσπαθούν να μας φτιάξουν ως καρικατούρα μιας δίκης που τα βρίσκει όλα καλά, εμείς δεν είπαμε ποτέ το πεδίο του Άρους είναι ένα πεδίο του Άρους όπως θα θέλαμε εμείς. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να μην αθροίζουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, παιδικές χαρές, καθαριότητα. Βεβαίως, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, θα τις πάνε και θα τις ξανασπάνε. Ναι, δεν θα αλλάξει αλλά, τίποτα. Ξέρετε κάτι, θέλω να σου πω, αυτά τα μετράς. Δεν είναι δηλαδή η πρόθεση της Δούρου. Μετράς ότι ένα κτίριο το οποίο επί δεκαετίες ήταν ρημαγμένο, είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο να παραδοθεί μέσω διαγωνισμού σε ιδιώτη που μπορεί να το κάνει αναπτυξιοκτήριο. Ότι Χριστούγεννα και Πάσχα έχει εξαιρετική δραστηριότητα. Ότι μαζί με το ΣΕΓΑΣ θα κάνουμε Kids Athletic. Προσέξτε, όλα αυτά δεν είναι τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια. Στα 3 χρόνια αυτά έχουν γίνει. Κρατάω από αυτά που μου είπατε ότι υπάρχει ασφάλεια. Όχι, πλέον. Όχι, θα μπορούσα να σας πω κι άλλα. Σεβαστατά, αλλά κρατάω ένα βασικό ότι υπάρχει πλέον ασφάλεια. Υπάρχει προσπάθεια από μέρους της Περιφέρειας Αττικής μαζί με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής θα δείτε ότι έχουμε και ένα calendar, ενημερωτικό σημείωμα ακόμα και συμβάντων ώστε να επιχειρεί η ελληνική αστυνομία, γιατί η ιδιωτική ασφάλεια δεν μπορεί να επιχειρήσει. Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε κάνει πολλά. Αλλά την ίδια στιγμή, ίσως είμαι πιο αυστηρή από τους σοβαρούς συναδέλφους σας που αγωνιούν για το πεδίο του Άρους και λέω ότι έχουμε να κάνουμε άλλα τόσα. Θέλω να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είναι κοινωνικό βασικά το θέμα, δεν είναι πολύ προσωπικό. Έχετε πει ότι έχετε την ίδια διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό σας, με αυτή που έχει το ζεύγος Μακρόν, αλλά αντίστροφα. Θεωρητικά είναι αποδεκτό στην κοινωνία μας το να είναι άντρας μεγαλύτερος, έστω και αρκετά χρόνια. Παρόλα αυτά, εσείς μιλήσατε για μια μάχη που έχει χρειαστεί να δώσετε προκειμένου να γίνει αποδεκτός από το δικό σας περιβάλλον. Ναι, με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, δεν σας κρύβω, είχα ενοχληθεί που μια τόσο σημαντική επίσκεψη ξένου αξιωματούχου ξεκινούσε και τελείωνε στη διαφορά ηλικίας ή στις γόβες της συζύγου του Γάλλου Προέδρου. Αυτό έρχεται και σε σχέση με αυτό που είχατε αναφέρει και προηγουμένως εσείς για τις σεξιστικές αντιλήψεις που έχετε βρει. Ήταν εντυπωσιακό. Και μάλιστα σας κρύβω, χρειάστηκε να πάω πίσω στην ιστορία για να παρηγορηθώ όταν ο Μαλερό, ο σπουδαίος λογοτέχνης, μαχητής στον Ισπανικό Εμφύλιο, υπουργός, είχε επισκεφθεί τη χώρα μας για το ήχος και φως στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να δει να τον χλεβάζουν οι τότε ελληνικές εφημερίδες. Την παρηγοριά του την έδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέγοντάς του ότι ξέρεις μην κάνεις έτσι. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια παράδοση από την αρχαιότητα. Δεν φτιάχνουμε είδωλα για να τα θαυμάζουμε, φτιάχνουμε είδωλα για να τα τσακίσουμε. Είναι εξωφρενικό, αλλά πιστέψτε με είναι το ίδιο και όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας προς τα πάνω. Είναι πιο αποδεκτό, όπως λέτε, αλλά εκεί έχεις να αντιπαλέψεις το στερεότυπο ότι η μικρότερη σε ηλικία γυναίκα είναι με τον γυρεότερο σε ηλικία άντρα για τα χρήματα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Βέβαια δεν είμαστε στην προηγούμενη κατάσταση των μαμάδων μας ή των γιαγιάδων μας, αλλά οι γυναίκες βάλλονται από περισσότερες διακρίσεις από ότι βάλλεται ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα πάλι βιώνει μια ανισότητα, εξίσου σκληρή, διότι θα πρέπει να είναι καλή επιχειρηματίας, καλή επαγγελματίας, οτιδήποτε, έτσι, καλή δημοσιογράφος, καλή ώρα, να μην γερνάει ποτέ, να μην παχαίνει, να παραμένει καλή σύζυγος, να παραμένει καλή ερωμένη, και αν όλα αυτά και σε όλα αυτά δεν μπορεί να τα απεξέλθει, να μην μπορεί να πει κιόλας ότι δεν μπορώ. Και για να πάω και λίγο στην ερώτηση που η αφορμή ήταν η διαφορά ηλικίας, για κάποια μέσα υπάρχει ο ρατσισμός της νεότητας, λέω εγώ, όπου οι μεγαλύτερες γυναίκες και άντρες δεν μπορούν να ερωτευτούν, δεν μπορεί να είναι
όμορφες, δεν μπορεί να είναι ερωτικές και όλο αυτό είναι σίγουρα περισσότερος βάρος των γυναικών παρά των ανδρών. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μου είπατε λοιπόν ότι θα εξαντλήσετε την θητεία σας στην περιφέρεια. Αποφύγατε να μου πείτε ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας. Αν ο κύριος Τσίπρας θα ζητήσει να θέσετε υποψηφιότητα για το Δήμο Αθηναίων, θα το κάνατε? Άρα περισσότερο πολιτικά και λιγότερο προσωπικά η πρώτη εκπομπή. Δεν σας κρύβω ότι πορεύομαι με τα λόγια του Ταϊλεράνδου που λέει ότι θα πρέπει να είσαι χρήσιμος στη συγκυρία και όχι να σχεδιάζεις. Εγώ λοιπόν το να σχεδίαζα αυτή τη στιγμή τι θα κάνω το 19, τι θα κάνω το 20, τι θα κάνω το 21, θα ήμουν συνεπής μιας ολόκληρης πορείας που λέει πολιτική, ευθύνη, εκπλήρωση και όχι καριέρα. Δεν σας ρώτησα όμως τι θα κάνετε σε 10 χρόνια, σας ρώτησα τι θα γίνει σε ένα και κυρίως και σε... δεν ήταν σε σχέση με αυτό, ήταν με το αν πέρα από αυτό που εσείς θέλετε, πέρα από τις δικές σας φιλοδοξίες, αν ο Πρωθυπουργός σας ζητήσει κάτι, ακόμα και αν αυτό δεν σας είναι πολύ αρεστό, γιατί αυτή τη στιγμή είστε περιφερειάρχη, τι να πάτε να θέσετε υποψηφιότητα για δήμαρχος. Ανήκω σε ένα κόμμα που δεν σου ζητάει ο αρχηγός ή ο Πρωθυπουργός, ανήκω σε ένα κόμμα στο οποίο διαπαιδαγωγήθηκα στο ποιες είναι οι ανάγκες. Και αν σας ζητήσει λοιπόν και σας πει οι ανάγκες... Αν οι ανάγκες είναι στο αυτές? Δήμο Αθήνας, αν οι ανάγκες είναι η παραμονή στην περιφέρεια, αν οι ανάγκες είναι κάπου αλλού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βεβαίως. Αλλά πιστέψτε με, αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο σχεδιασμό. Δεν αντιμετωπίζει την πολιτική ως καριέρα. Απλώς θεωρώ ότι είναι μία διάθεση για την καλύτερευση της ζωής, όχι μόνο της δικής μου, και των συμπολιτών. Είπατε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Η θέση του Επιτρόπου Μεταναστευτικής Πολιτικής που σήμερα έχει ο κ. Αβραμούλος θα ήταν κάτι που θα σας άρεσε? Μ' αρέσουν τα μακαρόνια. Ναι, αλλά στην πολιτική. Στην πολιτική καλό είναι να μην σ' αρέσει. Γιατί, κάτι το οποίο θα θεωρούσε ότι μπορεί να προσφέρει. Η απαξίωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι γιατί ιδίως στο παρελθόν ήταν πολλοί και πολλές που πορεύονταν με το τους αρέσει και καταλαβαίναν την πολιτική ως καριέρα. Ξαναλέω. Είτε στο Δήμο Αθήνας, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε στην περιφέρεια και ξέρετε κάτι, πάνω και από τον Πρωθυπουργό, πάνω και από το κόμμα μου, το αν αξίζει να εκπροσωπώ τους συμπολίτες μου, θα το κρίνουν οι ίδιοι συμπολίτες μου. Στο τέλος δηλαδή, αυτός που είναι ο μεγάλος κριτής, αν πραγματικά βοηθάς, αν δεν μπαίνεις και εσύ τη σκυτάλη από τη χειδαιότητα του παρελθόντος, δεν είναι ο αρχηγός του κομματός σου, είναι ο συμπολίτης σου. Θέλω να πιστέψω ότι στο τέλος το κοντέρ θα γράψει καλά, είτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε για το Δήμο Αθήνας, γιατί για μένα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορείς να συμμετέχεις στα κοινά. Το άλλο είναι ιδιώτευση. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ.